Ευστράτιος. Είμαι διευθύνων σύμβολος στην Αντένα TV ΑΕ. Και η διεύθυνση... Δεν ακούγεστε όμως, θέλει λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Γιλιαρέλη, θα τα... Το. Καλά είναι τώρα. Θα το δείτε εσείς, αφού ναι, γνωρίζετε. Λιαρέλης Ευστράτιος. Είμαι διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Αντένα TV ΑΕ και η διεύθυνση της αλληλογραφίας μου είναι Κηφισίας 10-12 Μαρούση. Ναι, ναι. Κύριε Γιαρέλη, γνωρίζετε ότι οι εξεταστικές επιτροπές έχουν τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών και του εισαγγελέα πλημελιωδικών, ενεργούν κάθε απαραίτητη για την κρίση του έρευνα για το σκοπό για τον οποίο έχουν συσταθεί και οι εξουσίες των εξεταστικών επιτροπών προκύπτουν από τον κανονισμό της Βουλής και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Εκ τούτου, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες, να ενεργεί αυτοψίες ή να διοργανώνει πραγματογνωμοσύνες. Όσον αφορά για τη δική σας σημερινή παρουσία, θα πρέπει να μας αποκαλύπτετε ό,τι γνωρίζετε και θα πρέπει να μας αποκαλύψετε και από πού μάθατε ό,τι γνωρίζετε. Στην περίπτωση που κάποια γεγονότα τα έχετε ακούσει από άλλους, οφείλεται να μας ενημερώσετε και να κατονομάσετε ταυτόχρονα αυτούς από τους οποίους έχετε ακούσει τις πληροφορίες αυτές. Αν δεν κατονομάσετε την πηγή των πληροφοριών, η κατάθεση συγκεκριμένη δεν λαμβάνεται υπόψη. Η Εξεταστική Επιτροπή, η συγκεκριμένη, συστάθηκε για το ειδικό ζήτημα της δανειοδότησης των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης. Το 4. Είμαι σίγουρος ότι έχετε παρακολουθήσει και έχετε ενημερωθεί για τις διαδικασίες και τη λειτουργία της. Το περιεχόμενο της συζήτησης θα αφορά τις δανειακές συμβάσεις, την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, τις εξασφαλίσεις και τυχόν άλλες εγγυήσεις, το σημερινό ύψος των δανείων, την πορεία εξυπηρέτησης, τυχόν καταγγελίες και τυχόν έρευνες δικαστικές ή από άλλες ελεγκτικές αρχές οι οποίες γίνονται για τα δάνεια αυτά. Για να είναι γνωστό και σε εσάς επίσημα, η Επιτροπή έχει καλέσει τρεις φορές τον κύριο Θόδωρο Κυριακού. Ο κύριος Θόδωρος Κυριακού μας έχει στείλει δύο επιστολές, τις οποίες πιστεύω ότι είστε γνώστης. Στην πρώτη μας πρότεινε να είστε εσείς στην συζήτηση και στη δεύτερη που προσδιορίσαμε ημερομηνία την σημερινή μας απάντησε ότι θα λείπει στο εξωτερικό και γι' αυτό επαναπροτείνει εσάς. Η Εξεταστική Επιτροπή συζήτησε προχθές για το ζήτημα αυτό και αποφάσισε να αναβάλει την εξέταση του κυρίου Κυριακού, να έρθετε εσείς σήμερα και να ξανααποφασίσει για την ημέρα κλήσης του κυρίου Κυριακού, διότι οι κλήσεις δεν αφορούν μόνο τον θεσμό ή τον φορέα, αφορούν και το πρόσωπο και αυτά που γνωρίζει το πρόσωπο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να το συζητήσει στη συνέχεια με βάση αυτά που θα προκύψουν. Εσείς θα θέλαμε να μας ενημερώσετε όχι μόνο για όσα γνωρίζετε από τη θέση σας, αλλά και γενικότερα από τη λειτουργία σας στον χώρο και στο πεδίο είτε των τηλεοπτικών είτε της γενικότερης επιχειρηματικότητας, θέματα που γνωρίζετε και μπορούν να μας φανούν χρήσιμα για όλα τα ζητήματα τα οποία εξετάζουμε. Και πιστεύω ότι θα το κάνετε. Η διαδικασία θα είναι ως εξής. Για 15 λεπτά ο κάθε εισηγητής κόμματος έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να θέτει ερωτήσεις και να λαμβάνει απαντήσεις. Και ο χρόνος αυτός τον διαχειρίζει το κάθε εισηγητής κατά το δοκούν, κατά τη δική του κρίση. Όταν ολοκληρωθεί το 15 λεπτό, εγώ είμαι υποχρεωμένος να διακόψω τον εισηγητή. Εσείς όμως έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε και εκτός χρόνου και δεν έχετε κανένα περιορισμό χρόνου, διότι και είναι δικαίωμά σας βέβαια, αλλά και είναι και ανάγκη της εξεταστικής να γνωρίζει από εσάς ό,τι περισσότερο μπορεί να λάβει για το θέμα που εξετάζει. Στη συνέχεια, και αφού γίνει κάποιο διάλειμμα ενδιαμέσως ή μετά τους εισηγητές, ακολουθούν οι υπόλοιποι βουλευτές, όσοι εξ αυτών θέλουν να θέσουν ερωτήσεις, όπου η διαδικασία εκεί είναι 8 λεπτή των ερωταπαντήσεων. Πριν ξεκινήσουμε την διαδικασία της κατάθεσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν επιθυμείτε να ορκιστείτε με θρησκευτικό όρκο ή με πολιτικό όρκο. Με θρησκευτικό. Παρακαλώ πολύ να δοθήσω, κύριε Λαρέλη, το Ευαγγέλιο. Θα ήθελα να επαναλάβετε μετά από μένα. Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού. Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού. Να πω όλη την αλήθεια. Να πω όλη την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτα. Χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω και από κάποιον άλλο που δεν έχει μπει ζήτημα εισαγωγικής τοποθέτησης. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με την εξέταση και τις ερωτήσεις. Ωραία, αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα, να ξεκινήσουμε. Δεν πήρατε μια επιστολή. Γιατί δεν θα
ξέρω ποτέ απαντήσεις σας σε όσες επιστολές. Δεν ξέρω γιατί δεν μου απαντάτε. Δεν αλληλογραφούμε συνήθως με τα μέλη της Επιτροπής. Λοιπόν, είστε εκτός μικροφώνου έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Έχω στείλει διάφορες επιστολές και σας έστειλα και μία χτες, αν την πήρατε. Και δεν έχω ποτέ... Χτες στείλατε επιστολή. Ναι. Γι' αυτό ερωτώ. Μπορεί να μην έχει έρθει. Είναι 12 σελίδες. Είδε μας την κοινοποίηση. Λοιπόν, να κοινοποιηθούν λοιπόν το πρώτο. Ναι, 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 κύριε συνάδελφε, λοιπόν. Γι' αυτό είπα. Αλλά προπαντός έχουν ζητηθεί, μακάρι να αναγνωστεί. Αλλά κύριε Πρόεδρε, κατά καιρούς έχω ζητήσει διάφορα έγγραφα και έχω κάνει... την προηγούμενη φορά είπατε ότι ίσως, σωστά, ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί η Επιτροπή. Πέστε μου αν πρέπει λοιπόν μια επόμενη φορά να εισηγηθώ στην Επιτροπή όλα αυτά, αν εσείς κρίνετε έτσι. Αν όχι... Έχετε δίκιο. Καταρχήν, είναι γεγονός ότι λαμβάνετε όλη γνώση των επιστολών, διότι ενημερώνεται το πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων και διαδικασιών της Επιτροπής, το οποίο είναι για όλους κοινό και επικοινωνεί στα email σας. Και βέβαια κατατίθενται όλα στην αίθουσα 162. Άρα, τυπικά, με τυπικούς όρους, υπάρχει ενημέρωση για όλα τα εισερχόμενα. Με ουσιαστικούς όρους, με ουσιαστικούς όρους όμως. Τώρα ο συνάδελφος έβαλε ένα διαδικαστικό θέμα αφού ορκίστηκε ο μάρτυρας. Να τα κρατήσουμε γιατί και εγώ έχω να σας ρωτήσω. Με ουσιαστικούς όρους όμως. Το διάλειμμα, κάπως έτσι. Με ουσιαστικούς όρους όμως. Πρέπει να πω ότι και στην προηγούμενη επιτροπή απάντησα σχετικά με την τελευταία τουλάχιστον. Δεν γνωρίζω την επόμενη, σε ποια αναφέρεστε ακριβώς. Αλλά όσον αφορά την τελευταία, απάντησα ότι τα έγγραφα αυτά τα οποία ζητάτε για τις εκθέσεις κεφαλαϊκής επάρκειας των τραπεζών έχουν ήδη ζητηθεί από εμάς, από την Τράπεζα Ελλάδος. Για τα υπόλοιπα, επιφυλάσσουμε γιατί πρέπει η Επιτροπή να το κρίνει. Αυτό είχα πει. Και θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Λάπα. Δεν σας ενοχλεί ότι περνά καιρός και δεν απαντούν σε κάποια έγγραφα? Θα το συζητήσουμε εντός διαδικασίας, κύριε Νικολόπουλε. Λοιπόν, ο κύριος Λάπας από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ για 15 λεπτά.